Κύριε Μανολάκου, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Και χρόνια καλά πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Πώς είσαστε στο καινούριο κτίριο? Ωραία είναι. Ωραία είναι. Έπρεπε να σας, δικό μου λάθος, να σας καλέσουμε να έρθείτε εδώ από τα στούντιο. Πρέπει να περάσω. Να περάσετε, να τα δείτε. Είναι πολύ όμορφα. Χαίρομαι. Και φαντάζομαι ότι έχει και καλύτερη διάθεση κάποιος να κάτσει και να κάνει συνέντευξη χωρίς φόβο αλλά με πάθος. Και με ψυχραιμία. Και με ψυχραιμία, λοιπόν. Προπαντός, ψυχραιμία το λέει και η εκπομπή. Ναι, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Υποτίθεται ότι ατύπως μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, από το Σάββατο ως ονούπο μπαίνουμε και επισήμως. Δεν μιλάμε όμως για τα θέματα που μας απασχολούν. Συζητάμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα θέματα για το οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε. Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί στα μεγάλα θέματα αυτά που απασχολούν τον κόσμο, τα κόμματα που διεκδικούν να γίνουν κυβέρνηση έχουν κοινή αντίληψη. Δηλαδή να βασανίζεται ο κόσμος παραπέρα. Γιατί ας τα πάρουμε όπως θέλουν τώρα να βασανίζεται ο κόσμος, με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν θα τους ψηφίσει άμα τον βασανίζουν. Ναι. Γιατί δεν γίνεται αντιπαράθεση π.χ. για τους πληστηριασμούς 1.000 αυτή τη βδομάδα και 700.000 μέχρι το τέλος του 2023. Γιατί δεν γίνεται αντιπαράθεση? Γιατί τα κέρδη των τραπεζών θέλουν να εξασφαλίσουν. Εξάλλου ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όποιος διαμαρτύρεται είναι ιδιώνυμο, το συνέχισε με πολύ πιο γρήγορο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία. Και για να κάνει και εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να επιταχύνει τους πληστηριασμούς. Εδώ μου λέγανε προημερών ότι κάποιος επιχειρηματίας πήρε από τράπεζα 600 διαμερίσματα τα οποία δεν έχουν πληστηριαστεί ακόμα. Ναι, ενδιαφέρον. Το εκτιμάνε όμως γιατί οι τράπεζες έχουν όλα τα δεδομένα. Και προφανώς δεν τα πήρε στην αντικειμενική τους αξία. Όχι βέβαια, ξέρουν όμως ότι θα γίνουν κόκκινα τα δάνεια, γιατί όταν το στεγαστικό το πήρανε με 1,5% και τώρα τον Απρίλιο φτάνει στο 5% και ο μισθός είναι σταθερός, δεν αυξάνεται. Αντικειμενικά αυτός ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Και τι προτείνετε εσείς να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Γιατί εντάξει, όλα τα κόμματα λένε υπάρχει μια κατηγορία που δεν μπορεί και προσπαθούν να τους βοηθήσουν, αλλά οι υπόλοιποι λέει πρέπει να συμβιβαστούν. Εσείς τι προτείνετε? Εμείς έχουμε καταθέσει επανειλημμένα τροπολογία στη Βουλή που λέμε προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν μπορεί τον άλλο να τον πετάς. Και το λέω γιατί είναι τελείως επαχθής ο νόμος. Όταν πριν μια εβδομάδα, και θα σας πω, δεν μένουμε μόνο στην τροπολογία, η Νέα Δημοκρατία το είναι απέριψε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και οι άλλοι σιωπή, δεν είπαν τίποτε. Πριν μια εβδομάδα, ένας ηλικιωμένος 81 ετών δεν πήρε δάνειο, ήταν εγγύτης όμως το δάνειο του παιδιού του. Mm-hmm. Το παιδί του βρέθηκε άνεργο και δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει. Πήγανε λοιπόν και κάνανε πληστηριασμό στο μοναδικό του σπίτι. Αυτός ο ανήμπορος άνθρωπος να βρεθεί στο δρόμο. Πήγανε και δυνάμεις του ΠΑΜΕ και γείτονες και το ΚΚΕ μπροστά. Δεν έγινε ο πληστηριασμός βεβαίως. Μάλιστα. Και αυτό κάνουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή με τη δράση μας και μέσα και έξω από τη Βουλή. Πάντως αυτό σημαίνει, να το μεταφράσω όπως μου επιτρέπετε, κάντε δυνατότερο το ΚΚΕ για να έχετε καλύτερη, από καλύτερο βατήρα να αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όλα και ζητάμε τον καθένα και την καθεμιά να σκεφτεί με την πείρα της ζωής του, γιατί γνώρισε σαν κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους του. Εδώ όμως θα σας απαντήσουν αφαιρπινοί του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ότι εντάξει, και να πάρει και 10 βουλευτές παραπάνω το ΚΚΕ δεν αλλάζει τίποτα. Ενώ αν πάρουμε εμείς,
μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, όποιος βγει, όποιο χρώμα και να έχει, είτε είναι μονοκομματική είτε είναι συνεργασίας. Γιατί έχουν ίδια προγράμματα στα βασικά ζητήματα. Έχουν και διαφορές, αλλά στα βασικά ζητήματα έχουν ίδια θέση. Εξάλλου, θα σας πω κάτι. Αν δει κανείς την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας και την έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Βιομηχάνων. Βιομηχανικής και οικονομικής, ναι. Είναι πολύ καθαρό για η σταθερότητα που θέλουν για να προωθηθεί η αντιλαϊκή πολιτική. Οι πληστηριασμοί είναι μέσα. Η ενεργειακή φτώχεια θα ενταθεί, γιατί την πράσινη μετάβαση την έχουν ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25. Μάλιστα. Αυτό τι λέει? Λέει δεν θα χρησιμοποιούμε το ορυκτό καύσιμο, τον ορυκτό, το λιγνίτη που έχουμε εν αυθονία, είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, αλλά θα χρησιμοποιούμε ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι πανάκριβη ενέργεια, και εισαγόμενο ρυπογόνο, το αμερικάνικο LNG. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ καλά φίλτρα για το λιγνίτη, γιατί η τεχνική και η επιστήμη προχωράνε, που δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακα και μέσω από αυτό μπορείς να παράγεις και υδρογόνο, δηλαδή να έχεις και λιγνίτη και υδρογόνο. Όμως δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τα μεγαλύτερα λιγνητικά πεδία που έχουμε, ένα στη Δράμα και ένα στην Ελασσόνα, δεν τα έχουμε ανοίξει, ενώ είχαμε την Πτολεμαϊδα, τη Μεγαλόχα, Μεγαλόπολη. Τη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία κλπ. Όμως επιτρέπει να τα πουλήσουμε στους Γερμανούς. Πείτε μου κάτι. Βλέπετε δηλαδή ότι ενισχύονται τα καρτέλ, τον ΑΠΕ και η ενεργειακή κολοσσή, και ταυτόχρονα η ενεργειακή φτώχεια διονύζεται. Και το λέω γιατί ούτε γι' αυτό το ζήτημα το βασικό έχει ανοιχτεί προεκλογικά συζήτηση. Πείτε μου κάτι για να προλάβω το χρόνο, κυρία Μανολάκου. Θέλω λίγο να πάω σε τρία θέματα που είναι πολύ σοβαρά. Το ένα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση, κατηγορία αντιπολίτευση, ίσως από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά έχετε και ένα κοινό σημείο ότι λένε στην κυβέρνηση ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία. Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν ιδιωτικοποιώ την υγεία, απλά βάζω συμμετοχή ιδιωτών ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά της. Εδώ τι απαντάτε εσείς? Ναι. Τα νοσοκομεία, να ξεκινήσω καταρχήν από την πρωτοβάθμια υγεία, έτσι. Τα κέντρα υγείας καταραίουν. Mm-hmm. Να σας πω ότι στο κέντρο υγείας στο Πέραμα δεν έχει έκλεισε το μικροβιολογικό. Να σας πω στο κέντρο υγείας της Νίκαιας και του Κορδαλού που είχε μία οδοντίατρο, είχε οδοντιατρική περίθαλψη, μισές μέρες στο ένα κέντρο υγείας, μισές στο άλλο. Εντάξει, παίρνει σύνταξη και ζητάει, μπορεί αυτή να συνεχίσει, έχει το δικαίωμα, και να παίρνει μειωμένη σύνταξη. Δεν το δέχονται, γιατί θέλουν να καταργήσουν την οδοντιατρική περίθαλψη. Να πάω στο κρατικό Νίκαια, στο Τζάνιο, στο Μεταξά, οι ελλείψεις πολύ μεγάλες και οι κινητοποιήσεις και των εργαζομένων μέσα. Και πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας τι είπε, τα νοσοκομεία να θα τα κάνω νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για να είναι πιο ευέλικτα. Δηλαδή θα υπάρχουν και νοσήλια, ενώ πληρώνει ασφαλιστική εισφορά ο κάθε εργαζόμενος. Δεν θα έπρεπε να έχει και δωρεάν υγεία, να έχει είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια. Έχεις ασφάλεια, βέβαια πρέπει να έχεις. Πού να τη βρει? Υπάρχει, απλά πρέπει να περιμένεις πολλούς μήνες στην ουρά. Ναι, και όταν είσαι σε ανάγκη θα πεθάνεις. Ναι, πρέπει να πας ή θα πας στον ιδιώτη αν έχεις λεφτά. Μάλιστα. Άρα οι λύσεις που προτείνουν είναι για να μειώσουν τον προϋπολογισμό στον κωδικό για την υγεία. Ήδη είναι μειωμένα. Ξέρετε, όλα τα μνημόνια, τα θυμόσαστε, εκεί που κόβανε δισεκατομμύρια ήταν το κλάδος της υγείας. Χρειάζονται πάνω από 30.000 γιατρούς και νοσηλευτές και οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Μάλιστα.
και στα κέντρα υγείας, μιλάω και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια, ο κόσμος βάζει το χέρι στην τσέπη αν έχει, ακόμα και για τα φάρμακα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν χρειάζεται κάποιος ένα φάρμακο και κάνει 10-12 ευρώ, πάει και το αγοράζει, δεν πάει στο γιατρό, ενώ έχει το δικαίωμα μέσω ΕΟΠΗ. Ναι. Γιατί πρέπει να πληρώσει άλλα 10 ευρώ στο γιατρό. Άρα μορφές ιδιωτικοποίησης έχουν περάσει με όλες τις κυβερνήσεις. Και το να μπει και οι ιδιώτες ή να γίνονται μορφές ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία, το είδαμε στη Σαντορίνη. Ξέρετε, είχα πάει πρόσφατα και μου λέγανε δεν έχει ούτε μικροβιολογικό τμήμα, έχουν μείνει 17. Κύριε Μανολάκου, επειδή μου μείναν 2 λεπτά, θέλω εντάχει να πάω λίγο στο θέμα παιδεία. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ σε ένα μεγάλο site κεντρικό που έλεγε ότι έγινε η αξιολόγηση και η επιλογή των διευθυντών στα σχολεία και κάποιοι από τη συνέντευξη και μόνο ανέβηκαν μέχρι και 68 θέσεις στον πίνακα αξιολόγησης και σύμφωνα με το ρεπορτάζ έβαλε το ρόθυμο για το πόσο αδιάβλητες είναι οι συνεντεύξεις. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θέλουμε, αλλά όχι με τους όρους που βάζουν οι κυβερνήσεις, γιατί η αξιολόγηση τι λένε, να περάσει η μορφή αυτή που προωθούν, κατηγοριοποίηση των σχολείων και υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Αυτό προωθούν και παραπλανητικά το ονομάζουν αξιολόγηση, αντί για την ολόπλευρη μόρφωση και η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Απέναντι δηλαδή σε αυτό το δίθεν νέο σχολείο, των εφήμερων δεξιοτήτων, της ημιμάθειας, των ταξικών φραγμών που χτίζουν να αλλάξουν όλες τις κυβερνήσεις. Και είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό υπάρχει συνειδητή αποχή από την αξιολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των καθηγητών. Και εδώ πηγαίνουν με εκβιασμούς στην κυριολεξία για να περάσουν ένα σχολείο ημιμάθειας. Αντί να δίνεται καθημερινά ο αγώνας για τη μόρφωση των παιδιών μας, χωρίς ουσιαστικά δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Κύριε Μανολάκου... Και να σας πω κάτι και με την ευκαιρία, επειδή ζητήσαμε και από το Δήμο του Πειραιά, ακόμα και υποδομές. Ξέρετε ότι πάνω από το 50% είναι πριν από το 59. Ναι. Μιλάμε για αντισεισμικό έλεγχο και λοιπά. Ναι. Η παιδεία ιδιωτικοποιείται ραγδαία. Παιδεία και υγεία στην κυριολεξία. Ναι. Άρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι να μην συμβιβαστούμε ότι η νέα γενιά θα ζήσει με χειρότερους όρους από τη σημερινή. Λοιπόν, κύριε Μανολάκου, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος στο ραδιόφωνο. Να σας το πω, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω στις διαφημίσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ελπίζω να τα πούμε από το στούντιο. Και ο λαός για να χαρεί και να χαμογελάσει, να ενισχύσει το ΚΚΕ, να σηκωθούμε όλοι ψηλότερα. Και οι διεκδικήσεις του λαού και το ΚΚΕ παλεύοντας μέσα και έξω από τη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια σας.